Στα πλαίσια του αγώνα να διατηρηθούν καθαρές αλλά και ελκυστικές οι παραλίες της Κύπρου, έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσουμε 8 παραλίες που παρέχουν όλα τα εφόδια στους επισκέπτες για να αποφεύγουν τη χρήση πλαστικών της μίας χρήσης. Στόχος να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, αλλά να μειωθεί και η χρήση πλαστικού μίας χρήσης σε κάθε πτυχή της ζωής μας, όπως επίσης και η αλλαγή της κουλτούρας μας σχετικά με την κατανάλωση πλαστικού στην καθημερινότητά μας, ώστε να επιτευχθεί η μείωση της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών μας. Η ιδέα Plastic Free Beach που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνει και διευκολύνει τους επισκέπτες στις παραλίες να αποφεύγουν τη χρήση πλαστικού μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην παραλία. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι επισκέπτες της παραλίας να μειώσουν τη χρήση πλαστικού μίας χρήσης αποτελώντας μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2019 και είχε τεράστια επιτυχία στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, ενώ έχει επεκταθεί μέχρι το 2024 για όλες τις παραλίες της Κύπρου, από τα αναλυτικά μέχρι τα δυτικά παράλια. Μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν και 260 επιχειρήσεις, ενώ έχει επιτευχθεί επίσης εκπαίδευση και ενημέρωση πέραν του 1 εκατομμυρίου τουριστών, αλλά και μαθητών σε σχολεία. Μέχρι στιγμής το συμπέρασμα που έχει εξαχθεί είναι ότι πολλά από τα πλαστικά που εντοπίζονται στις παραλίες είναι από τσίγαρα, πλαστικές μπουκάλες και σακούλες. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε η δημιουργία των συγκεκριμένων 8 παραλίων για να ενισχυθεί η προσπάθεια της μείωσης του πλαστικού. Σε αυτές τις 8 παραλίες τοποθετήθηκε ψύχτης νερού για να παραχωρείται δωρεάν φιλτραρισμένο νερό για να μην χρησιμοποιούνται οι πλαστικές μπουκάλες. Επίσης δημιουργήθηκε χώρος ο οποίος είναι ειδικός για τους καπνιστές, ώστε να τους ενθαρρύνει να βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο και να αφήνουν τα τσιγάρα τους σε σταχτοδοχεία για να μην τα πετάνε στην άμμο. Έχουν δημιουργηθεί επίσης έργα τέχνης από παιδιά για τις παραλίες, τα οποία στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Ο δρόμος μπορεί να είναι ακόμα μακρύς, όμως δίνεται ήδη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων, με διάφορες εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε ξενοδοχεία και σχολεία, μέσω των οποίων παρατηρείται καθημερινή ευαισθητοποίηση. Οι μικροί είναι η ελπίδα μας, ενώ μέσω των μεγαλύτερων, εφόσον δεν τηρούν την νομοθεσία, τότε ίσως η λύση να είναι η τιμωρία τους για να παραδειγματιστούν. Οι 8 παραλίες Plastic Free στην Κύπρο είναι οι εξής. Η πρώτη υλοποιήθηκε στην παραλία της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνη και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 4 Οκτώβου του 2021. Η δεύτερη υλοποιήθηκε στην παραλία Σκουτάρι Παραλιμνίου και εγκαινιάστηκε επίσημα την 1η Έκτου του 2022. Η τρίτη υλοποιήθηκε στην παραλία Γιαννάδες Βορόκλινης και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 20 Μαρτίου του 2023. Η τέταρτη υλοποιήθηκε στην παραλία Παναγιές Πύργου Λεμεσού και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 21 Μαρτίου του 2023. Η πέμπτη στην παραλία Αρμονία Αγίου Τίχωνα στη Λεμεσό και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Η έκτη υλοποιήθηκε στην παραλία Αγίας Θέκλας Σωτήρας Αμοχώστου και λανσαρίστηκε επίσημα στις 17 Δεκεμβρίου του 2023. Η έβδομη στη Σοδάπ στην Πάφο και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 23 Μαΐου του 2024. Και τέλος η 8η Plastic Free παραλία υλοποιήθηκε στην παραλία Άμμος του Καμπούρη στην Αγία Νάπα και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 24 Μαΐου του 2024. Υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά για να γίνει ούτως ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο, όμως υπάρχει ελπίδα.